να μιλήσουμε με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Εξέλιξε μια διαπραγμάτευση η οποία δεν βασίζεται μόνο στη βούληση της ελληνικής πλευράς. Αυτό για να καταλήξει σε συγκεκριμένο, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μια διαπραγμάτευση, πρέπει να εξετάσεις και τις προθέσεις και τη βούληση και ενδεχομένως και τη στρατηγική όλων των πλευρών. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, δεν συμφέρει κανέναν η κολυσιεργία, δεν συμφέρει κανέναν η χρονοτριβή και το συντομότερο δυνατόν που θα επέλθει αυτή η αμοιβαία υποφελής λύση θα είναι για το καλό όχι μόνο της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για το καλό ολόκληρης της Ευρωζώνης. Στο πρώτο το ερώτημα που μου θέσατε, λαμβάνει η χώρα μια διαπραγμάτευση. Η ελληνική πλευρά δεν έχει καταθέσει τελεσίγραφα. Δεν έχει δεχτεί και τελεσίγραφα. Ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο στο πλαίσιο του καλού κλίματος της διαπραγμάτευσης. Παρακαλώ. Σβέρκος από την εφημερίδα των Συνταγτών και το Κόκκινο. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είχαμε λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε και πριν από άλλο συνάδελφο το θέμα, είχαμε αυτές τις αποκαλύψεις αναφορικά με το περιβάλλον του κυρίου Στουρνάρα, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, για τις διάφορες διαρροές. Είχαμε μάλιστα και τέτοια δημοσιεύματα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Εσείς ως κυβέρνηση ζητήσατε κάποιες εξηγήσεις από τον κύριο Στουρνάρα. Σήμερα έχουμε περαιτέρω αποκαλύψεις για τον αποστολέα και και τον ρόλο αυτού του προσώπου. Εσείς ως κυβέρνηση μείνατε ικανοποιημένοι από τις εξηγήσεις, παύλα διαψεύσεις που υπήρξαν από την πλευρά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος? Και αν όχι, θα ζητάτε αυτή τη στιγμή περαιτέρω εξηγήσεις? Ευχαριστώ πολύ. Θέση της κυβέρνησης είναι ότι την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κεντρικής Τράπεζας, οφείλει να την απερασπίζεται η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της Τράπεζας της Ελλάδος να λάβει όλα αυτά τα μέτρα έτσι ώστε να την καταστήσουν, να καταστήσουν τέτοιου τύπου ζητήματα εάν ισχύουν, και θα αποδειχθεί αν ισχύουν, ότι δεν θα λαμβάνουν χώρα με τη μορφή αυτήν την οποία έλαβαν. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα της Τράπεζας της Ελλάδος να προασπιστεί και την ανεξαρτησία της αλλά και την αξιοπιστία της. Κυρία Γκαντώνα, ζήτησε πρώτη και μετά εσείς. Καλησπέρα σε όλους. Στέλλα Γκαντώνα από το Κόντρα. Αν είναι επ' αυτού, κάντε και τις δύο ερωτήσεις πολύ σύντομα. Ήθελα να ρωτήσω, και εσείς μετά. Η κυβέρνηση τον κύριο Στουρνάρα τον περιβάλλει με την απόλυτη εμπιστοσύνη της, θα εξαντλήσει την πεντέτη του θητεία? Με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο κύριος Στουρνάρας θα κριθεί από το έργο του σε ό,τι αφορά το πόσο έδρασε υπέρ της χώρας του. Όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, εσείς που τα κατατάσσετε, υπέρ της χώρας ή κατά της χώρας? Ξαρόπλος από Αλτζαζίρα. Επί της ουσίας, έχετε λόγο να διαφωνείτε για τους αριθμούς που διέρευσαν? Δεν σας κρύβω ότι με τους αριθμούς δεν ασχολήθηκα και πολύ. Από τη στιγμή που βγαίνει κάτι τέτοιο στο βαθμό που ισχύει από διαρροές, από συνεργάτες της Τράπεζας της Ελλάδος, το ζητούμενο δεν είναι να μείνεις στους αριθμούς, είναι να μείνεις στην συγκεκριμένη πράξη και κατά πόσο αυτό είναι δόκιμο, κατά πόσο αυτό είναι ηθικό και κατά πόσο αυτό είναι συμβατό στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης των κεντρικών τραπεζών, στο πλαίσιο μάλιστα του ευρωσυστήματος. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τους αριθμούς, αλλά δεν θα το κάνω πάνω σε αυτή τη βάση. Από εκεί και πέρα, η ελληνική κυβέρνηση, αυτό που έχει πει και ο κύριος Τσίπρας και το είπε και στη Βουλή πρόσφατα, είναι ότι ο κεντρικός τραπεζίτης είναι ο κύριος Στουρνάρας. Προφανώς εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε, και στην πράξη μάλιστα και με συναντήσεις οι οποίες έχουν γίνει και το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και με τον κύριο Στουρνάρα, όλο αυτόν τον καιρό βρισκόμαστε σε μία επικοινωνία, επιδιώκουμε μία σχέση η οποία προφανώς να σέβεται την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος, από την άλλη όμως να υπάρχει μια συνεργασία που θα βοηθά και θα προωθεί και τα συμφέροντα, από τη μία της ελληνικής οικονομίας και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Άρα αυτά δεν μου απαντήσατε στην ερώτησή μου. Όσα έχουν βγει τα τελευταία 24 ώρα, βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, νομίζω ήμασταν σαφείς όταν είπαμε ότι τέτοιου τύπου
δημοσιεύματα και τέτοιου τύπου, μάλλον τέτοιου τύπου αποκαλύψεις μέσω δημοσιευμάτων, τα οποία εμείς περιμέναμε και ενδεχομένως να περιμένουμε και τις κινήσεις της τράπεζας της Ελλάδος, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ξανά τέτοιου τύπου πρακτικές, σίγουρα κάτι τέτοιο θα βοηθούσε σε μια καλύτερη σχέση.